επηρεάζει την υγεία ολών. Και από ό,τι βλέπετε, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή είναι πολύ άνοιχτο το θέμα, τόσος κόσμος παρίσταται σήμερα εδώ για να θέσει το θέμα σε εσάς και να το θυμίσει. Θεωρούμε ότι πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή σε χρόνο μηδέν, σε μια πολιτεία οργανωμένη που έχει τα αντίστοιχα όργανα, να δράσει τόσο ώστε να απομακρυνθούν και να αυτές οι οποίες είναι κατά κοινωνική ομολογία παράνομες. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιες διαδικασίες, αυτό είναι πέραν από τα καθήκοντα ενός συλλόγου. Σε αντίθετη περίπτωση, σε κάθε περίπτωση, αν δεν το θυμίσει αυτό το θέμα, ο Σύλλογος της Παλιάς Ξάνθης είναι αποφασισμένος να προχωρήσει περαιτέρω και μέσω της κασικότητας. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε. Δεν κάνουμε συζήτηση στο θέμα τώρα. Για το θέμα του συγκεκριμένου, για να δώσουμε μια κοινοποίηση στον κόσμο, ο οποίος είναι εδώ και ανησυχεί ιδιαίτερως, έχουμε πράξει ύπταλες. Νάκτη, αν μου επιτρέπετε να πω δύο κουβέντες. Ήδη η πολεοδομία Νάκτη υπόψη σας ότι σε τρεις περιπτώσεις έχει παρέμβει και έχει παρέμβει τελεσίδικα με την νομική έννοια. Τι εννοούμε αυτό, ότι ήδη έχουν γίνει ενστάσεις συγκεκριμένες από τρεις εταιρείες για τρεις τοποθετήσεις κεραιών, οι οποίες έχουν απορριφθεί και οι τρεις. Έχουμε μπει πλέον σε διαδικασία τελεσιδικίας που σημαίνει δύο ότι σύντομα θα προχωρήσουμε σε κατεδάφιση των συγκεκριμένων κεραιών. Να έχετε υπόψη ότι μία εξ αυτών ήδη έχει την έχουν διαλύσει από μόνο. Κύριος Δήμαρχος. Εγώ εκ μέρους του Δήμου να ζητήσω συγγνώμη, διότι μέχρι σήμερα δεν έχει κατεδαφιστεί αυτή η κεραία. Έπρεπε, Χρήστο, η οποιαδήποτε επιτροπή την ένσταση να την εκδικάσει αυθημερών αν ήταν δυνατόν, και δεν μπορεί να ακούω τώρα, διότι πήρα και το προϊστάμενο, ότι μπαίνει σε κάποια σειρά όσον αφορά τα αυθαίρετα, τα οποία είναι δεκάδες, εκατοντάδες, δεν θα περιμένουμε σειρά για ένα τέτοιο γεγονός. Θα πρέπει λοιπόν να εκδικαστεί άμεσα και να ζητηθεί από το Δήμο η σύσταση συνεργείου κατεδάφισης και η άμεση παρέμβαση. Μην περιμένουμε πια όλα τα τυπικά και δεν μπαίνουν όλα στην ίδια λογική. Δεν είναι το παράνομο που έκανε κάποιος ανήμπορος, ξέρω εγώ, το μπαλκόνι του ή στην αυλή του κι αυτό. Εδώ είναι θέμα υγείας και πρέπει άμεσα να παρέμβουμε. Λοιπόν, και πάλι ζητώ συγγνώμη.